στόλμα του καθώς και του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύει ο Ράνιε παράκτη του Πνεύματος Αλεθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο Θησαυρός των αγαθών και της ζωής χορηγός, ενθέα και σκύνος εν ημίν, τα καθάρισον ημάς, ο πάσης ηλίδος και σώσον αναθέτας και χασιμών. Αμήν. Μεγάλησον. Θέμα που είχαμε αρχίσει, αυτό θα συνεχίσουμε και σήμερα. Ο λόγος είναι από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Περί κατανύξεως και μετανοίας. Κάπου ένας αδελφός προηγουμένως είπε ποιος ομιλεί για την επιείκεια και τη δικαιοσύνη του Θεού και είπαμε ναι, ότι είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Επί του θέματος λοιπόν, όλοι μας κουβαλάμε στην πλάτη όχι σακούλι ή σάκο, αλλά ο Δαβίδ, καλώς τον, ο Δαβίδ ο προφήτης, έχει μία εικόνα που μας λέει να τι κουβαλάνε. Εάν ομοίε μου υπερήραν την κεφαλή μου, λέει. Πώς το λέει, όσοι, δεν λέει, δεν θυμάμαι, ναι, ο όρος λέει εκεί πέρα, τι λέει, ο συμφορτίον βαρύ, ο συμφορτίον βαρύ, ευαρύνθησαν υπέρ εμέ, λέει, σαν βαρύ φορτίο. Τώρα, αν άραγε όποιο φορτίο και βάλεις από αυτά που έχουμε γύρω μας, τα υλικά φορτία, μπορεί να φτάσει το φορτίο και μιας αμαρτίας, ζήτημα είναι. Ναι, δεν το φτάνει. Είναι λοιπόν βαρύδι οι αμαρτίες μας. Ο Κύριος μας λέγει ότι είναι χρέος που πρέπει να εξοπλιστεί. Πού το λέει, Σταύρο, εσύ που ασχολείσαι με τις μελέτες, να χρησιμοποιώ και εσάς λιγάκι. Το λέει, το θυμάσαι, το θυμάσαι. Εκεί με τους οφειλέτες, μοίρια τάλαντα, 100 δινάρια. Δεν του λέει ότι εγώ σου έσβησα το χρέος μοίρια τάλαντα, που σημαίνει άπειρα, έτσι δεν είναι. Και εσύ δεν μπόρεσες του αδελφού σου να του συγχωρέσεις ένα μικρό φταίξιμο. Δηλαδή τα δικά μας είναι σίγουρα, δεν συμφωνείς με Σταύρο. Όλοι μας πρέπει να αλλήμωνος του Κυρίου τον λόγο, να κάνουμε αντίλογο. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, πραγματικότητα. Μύρια τάλαντα. Δεν είδες που στα συγχώρεσα όλα, σου είπα άντε φύγε, σου χαρίζω το χρέος όλο, του λέει. Και εσύ έπιασε το λαιμό τον αδερφό σου, του λέει. Και δεν του λες του καλημέρα. Κάπως έτσι δεν είναι. Κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, παρακαλώ, παρατηρήσατε προσεκτικά. Επειδή τα αμαρτήματα αναγράφονται ως χρέη, αυτό που είπα προηγουμένως, στο Ευαγγέλιο, εγώ σου έσβησα το χρέος σου. Εις μεν τους αμαρτωλούς,
Και το κεφάλαιο το χαρίζει. Δημήτρη, κάτι είπες προηγουμένως. Πρόσεξε. Στους αμαρτωλούς μέχρι το λαιμό, αναφέραμε για τις προάλλες, το πλησιάζει η γυναίκα η αμαρτωλή. Γιατί είπε ο Κύριος, κοίταξε, είπαν Εβραί που τε συγχώρεσε και είπε, πολύ αγάπησε, πολύ άφηση πήρε. Το παιδί γι' αυτό. Πολύ αγάπησε, πολύ άφηση πήρε. Και λέει εδώ ο Ρεσουσιάστομος, το κεφάλαιο το χάρισε όλο, λέει, στην αμαρτωλή, σε εμάς το χαρίζει ο Κύριος. Όταν μετανοούμε, από δε τους δικαίους στον αμαρτωλό χαρίζει το χρέος. Στο δίκαιο σημειώστε στο μυαλό. Η λέξη δίκαιος δεν σημαίνει είμαι δίκαιος, μοιράζω τα δύο ίσα ένα ένας ο άλλος. Όχι. Ο δε Ιωσήφ δίκαιος όν και μη θέλουν αυτήν παραδειγματίσαι, όταν βρήκε την Παναγία να είναι έγκυος, ήταν δίκαιος, λέει το Ευαγγέλιο. Εννοούσε πανάρετο, με αρετές, μόνο με αρετές, αυτό εννοεί. Και το λέει ο Θεός δικαιοσύνη είναι, δεν εννοεί ότι είναι μόνο δίκαιος, αλλά είναι πανάρετος. Είναι, είναι αυτός που έχει όλη την αρετή επάνω. Και εδώ λοιπόν, σε αυτόν που είναι Άγιος, ο Θεός ζητάει τόκους. Να σταθούμε λίγο, γιατί πώς θα καταλαβαίνεις από Σταύρο να ξέρεις πώς σε έναν λίγα. Για να έχουμε και κάποιο διάλογο. Ναι. Γι' αυτό το λέω, να μην μονολογώ εγώ. Σου λέει αυτός που υστέρει, ο αμαρτωλός, ναι, πρέπει να συγχωρεθεί για να μπορέσει να πλησιάσει, να πλησιάσει το Θεό. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ενώ αυτός που εννοείται ότι είναι κοντά στο Θεό, που τα ξέρει, απαιτεί ο Θεός περισσότερα από αυτόν. Μάλιστα. Όπως είπε στον Υιό τον Άσοντο. Τον Άσοντο το συγχώρεσε. Όλα. Αμέσως. Ενώ τον άλλο το Υιό που του ζήτησε, του είπε εσύ, είναι δικά σου, λέει, δικά μου. Ναι. Αυτός όμως έπρεπε τον αγκαλιάσω για να έρθει κοντά μου. Τον περίμενε. Τον περίμενε. Έτσι ακριβώς. Ναι, λέει, εγώ σου έδωσα να τα εκμεταλλευτείς τα χρήματα σε άλλη παραβολή. Mm. Και εσύ πήρες και τα έχωσες μέσα στη γη. Mm. Δε σου έκοβε να τα πας στην τράπεζα, να τα καταθέσεις, να μου δώσεις στόχους. Ζητούσε τόκους, όχι το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο ήταν δικό του που ήταν. Αλλά και τον τόκο μαζί. Δηλαδή σε εκείνον που είναι κάτοχος και βιώνει κατά το θέλημά του, από αυτόν ζητάει παραπάνω. Σε αυτόν είναι αυστηρός. Κατάλαβες, Δημήτρη? Δεν είναι αυστηρός σε αυτόν, το είπε ο αδελφός, που είναι μέχρι το λαιμό οι αμαρτίες του και παλεύει να το φέρει ο Κύριος στη μάνδρα του μέσα. Δεν το πει συγκοφή για αυτόν. Λέει και ο Γιώργος Παΐσιος, ένα πολύ ωραίο. Λέει οι κανόνες, βρε, της Εκκλησίας. Δεν είναι κανόνια για να βαράει ο παπάς και να σκοτώνει. Αλλά αλλού που πρέπει να εφαρμόσει τον κανόνα, θα τον εφαρμόσει τον νόμο. Αλλού που θα χρειαστεί αγάπη για να το τραβήξει, θα του πει αλλά κοινώνεις αύριο. Έτσι είναι, δεν είναι όπως νομίζουμε εμείς, α, τον άφησε και κοινώνησε, λέει. Τον άφησε. Όταν θα μπει στον δρόμο, θα πληρώσει κι αυτός. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Άρα λοιπόν, είναι χρέος τα αμαρτήματά μας. Χρέος, τα χρωστάμε και τούτης μας τα χαρίζει. Και τούτης μας τα χαρίζει τα αμαρτήματα. Μας μνημονεύει ο Ρεσουσιάστομος εδώ, του είπε, Κύριε, ο χρεοφυλέτης, μακροθύμησον
Επεμή, είπε στον Κύριο, εμείς του λέμε, που του χρωστάμε όλα τα αμαρτήματα που κάνουμε, δείξε μας μακροθυμία και δώσε μας συγγνώμη. Μη παίρνεις να μας εκουρέψεις. Του ζητάμε να μακροθυμήσει. Δεν περίμενε να του δώσει αυτός που είχε χρέος την πληρωμή, επειδή ήταν φιλάνθρωπος. Δεν περίμενε να του δώσει, να του πιστέψει τα χρήματα, αλλά ήταν φιλάνθρωπος και το περίμενε να του δώσει τη συγγνώμη, να τα χαρίσει. Και ποια είναι, λέει, από πλευράς μας η εξόφληση, αφού περιμένει να μας τα χαρίσει? Πέστε μου εσείς, πώς θα τα εξοφλήσουμε αυτά που κουβαλάμε στην πλάτη, τα ανδρακαθήματα της αμαρτίας? Για τις μετανοίες. Έτσι, μπράβο. Όχι, κάνοντας καλό. Ε? Και κάνοντας καλό κιόλας. Τι είπε? Κάνοντας και καλό, λέω. Εξομολόγηση. Μετάνοια, εξομολόγηση. Όχι, λέω να... Αλλά αφού εξομολογηθούμε, να κάνουμε και εμείς καλό μετά. Μα αυτό περιμένει πρώτα να γίνει το βήμα της εξομολογήσεως. Έτσι εξοφλούνται. Έτσι εξοφλούνται. Και το βήμα της μετάνοιας εξομολογήσεως. Το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος εδώ πέρα. Στον οφειλέτηνε των 10.000 ταλάντων, όλα τους συγχώρησε. Και αυτό ακόμα το κεφάλαιο. Από δε τους δικαίους διακηρύττει το Ευαγγέλιο, ο Κύριος, στο στόμα του Θεού, ότι ζητεί τόκους. Και τόκους, όχι τόκους, διότι λέει, διατίου και έδωκας το αργύριό σου της τραπεζίτας, καγώ ελθόν συντόκο απίτησα. Δεν το βάζεις στις τράπεζες, να σου ζητήσω το, και το κεφάλι να το έχεις και τόκους να μου δώσεις. Η τράπεζα δεν είναι αλληγορική. Στο δίκιο, ναι, όχι, σε εμάς, που πάμε στην εκκλησία, παραδείγματος χάρη, θα μας πει, εσύ σου έδωσε, σου χάρισα το κεφάλαιο. Ούτε δεν εκμεταλλεύεσαι να μου δώσει μια δραμή πίσω. Λοιπόν, αυτά τα λέγω, λέει ο Χρυσόστομος, όχι διότι ο Θεός στους δικαίους διάκειται δυσμενός, όχι γιατί στο δίκαιο έχει μια συμπεριφορά απομακρύνσεως με δυσμένεια, διότι στον Θεό τίποτε δεν είναι περισσότερο αγαπητό από το δίκαιο. Από τον Άγιο υπάρχει πιο αγαπητό στον Θεό. Γιατί λέει εξία, ο Θεός εν αγίης αναπαύεται. Εκεί που βρίσκει να ξαπλώσει ο Θεός είναι η καρδιά του Αγίου. Άρα δεν το λέει αποδυσμένια. Το λέει, θα μας το πει ο Χρυσόστομος γιατί το λέει, παρακάτω. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, παρηγορεί με αυτά τον αμαρτωλό για να το φέρει σε μετάνοια, φοβίζει τον δίκαιο, αυτόν που λέμε δίκαιο Άγιο, του λέει θέλω και τόκους. Τον φοβίζει για να το στηρίξει ασφαλέστερα. Στην αρετή. Για σιγουριά. Πρόσεξε, του λέει. Θέλω και τόκους. Και το λαμβάνει υπόψη του ο δίκαιος. Αυτό δεν φαίνεται και στην παραβολή του ασώτου του γιού. Αυτό, όχι. Γιατί, είναι σε άλλη παραβολή. Όχι, γιατί ο γιος ο ένας ήταν δίκαιος. Θεωρητικά. Δεν ήταν δίκαιος. Ήταν στο χωράφι, υπάκος, αυτά. Ο άλλος ήταν αμαρτωλός. Μετάνιωσε, δεν τον συγχώρεσε μετά. Ο άλλος ήταν παρακόη ο άλλος όμως. Ναι, έκανε. Αυτό λέω. Παρακόη ο άλλος. Έτσι είναι. Ήταν εδώ, εδώ σύμφωνοι, θα γνωρίζουμε ένα πράγμα. Εκεί που αναπαύεται ο Θεός είναι η καρδιά του Αγίου. Άλλωστε, πού θα πάει να κατοικήσει ο Θεός? Πού θα πάει? Παντού θέλει να πάει. Ο αμαρτωλός τον διώχνει. Ο δίκαιος του λέει έλα, θα πάει. Αλλά του λέει, ξέρεις κάτι, για να έρθω θέλω και τόπους. Και προχωράω λίγο. Και σε εκείνους μεν συγχωρεί τα πολλά αμαρτήματα, στους αμαρτωλούς, πολύ αμαρτωλούς, επειδή είναι εχθροί του.
είναι και φαντασμένοι. Με άλλα λόγια, έχουν εγωισμό δηλαδή. Εις τούτους δε, τους δικαίους δηλαδή, και στα πολύ μικρά αυστηρός φαίνεται. Στα πολύ πολύ μικρά ζητάει λόγο. Αυτό εννοεί τους τόπους. Στα πολύ μικρά δεν συγχωρείται ο δίκαιος και ο Άγιος. Τι να κάνουμε, από εκεί λοιπόν είναι αυστηρός ο Κύριος στους δικαίους. Επειδή θέλει η ηθική τους τελειότητα, του δικαίου η τελειότητα, να μην έχει καμία τέλεια, κανένα ψεγάδι. Τους πρώτους λέει, «Πού ήσουν παιδί μου», είπες εσύ, «χρόνια πεθαμένος ήσουν, γύρισες». Στον άλλο που ήταν κοντά του, θέλει με την αυστηρότητα να το κρατήσει κοντά του, να μην βρεθεί πουθενά ατέλεια. Γι' αυτό το φοβερίζει δηλαδή. Διότι ό,τι είναι για τον κόσμο αυτό που ζούμε εμείς εδώ τώρα, ο πλούσιος, τούτο είναι για τον Θεό ο δίκαιος. Θα μας το εξηγήσει το πράγμα. Και ό,τι είναι για τον κόσμο αυτό, ο φτωχός, τούτο είναι για τον Θεό αμαρτωλός. Δηλαδή, τίποτε δεν είναι φτωχότερο από τον αμαρτάνοντα. Το φτωχό τι κάνεις, προσπαθείς να του δώσεις κάτι, να το μαζέψεις, να του προσφέρεις ένα ποτήρι νερό, ένα για το φαγητό, λίγα ρούχα κλπ. Αν έχεις μέσα στις πλάκρα, έτσι δεν είναι. Είναι στο πλούσιο, τι θα δώσεις. Έτσι είναι. Και είδε το ίδιο και ο αμαρτωλός. Προσπαθεί να το συμμαζέψει ο Κύριος. Ενώ το πλούσιο που είναι ενάργο, του τραβάει τα γέμια. Για τούτο, περί εκείνων που ζουν με ευσέβεια και έχουν πλούτο αρετής, για αυτούς που ζουν με καρπούς πνευματικούς, με το Λόγο του Θεού, μελετώντας, με την προσευχή τους, με την μετάνοιά τους, γράφει ο Απόστολος Παύλος προς αυτούς, «Ευχαριστώ το Θεό ότι εν παντί επλουτίσετε, σε όλα είσαστε πλούσιοι». Επειδή γράφει σε ευσεβείς, σε όλα πλούσιοι. Αφού έχετε Θεό, λείπει κάτι. «Εν παντί λόγο και πάση γνώση». Λέει, είστε πλούσιοι από κάθε λόγο πνευματικό, εν παντί λόγο, πνευματικό, όχι που γεννάει η λογική, όχι αυτό το λόγο, εννοεί τον άλλο λόγο, Σταύρο, το πνευματικό λόγο, και εν πάση γνώση πνευματική, και με κάθε γνώση πνευματική. Και δοξάζει ο Θεός, ο Απόστολος Παύλος, το Θεό, γιατί είχε τέτοια παιδιά, να ήταν πλούσια από πνευματική γνώση και πνευματικό λόγο. Περί εκείνων δε που ζουν στην ασέβεια, ο προφήτης Ιερεμίας λέει, «Ίσως πτωχή εσύ, ίσως να είναι φτωχή, δια τούτο ουκή δύνατο ακούει λόγων Κυρίου». Ίσως λέει να είναι φτωχή ή σαν φτωχή πνευματικά, τυφλή, κάποιος είπε προηγουμένως για όραση. Γι' αυτό δεν έχουν τη δύναμη να ακούσουν λόγον Κυρίου. Ένα μαζέψεις τον φτωχό πνευματικά να ακούσει λόγο Θεού. Τα ξέρει όλα. Διαφωνείς. Δεν θέλει να ακούσει. Δυνατά να μιλάς, τα παίρνει και τώρα. Τα ξέρει όλα. Κατά όλα. Κατά όλα. Και εγώ προτιμά τον δρόμο αυτό, γιατί και εγώ μαζί σας και μελετάω, τα ξαναδιαβάζουμε, τα ακούμε. Περιμένω και εσύ να πείτε κάτι, πάντοτε, εδώ κάνω ένα πράγμα, για να έχουμε μια όμορφη ζεστασιά πνευματική εδώ μέσα. Ο ένας δεν είναι δάσκαλος, είναι αναγνώστης. Να, μην το πάρω και πάνω μου, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, επειδή λοιπόν είναι φτωχοί αυτοί που δεν ασχολούνται με τα θεία, οι αμαρτωλοί δηλαδή, τους ελεεί,
του Ελαΐμ. Και επειδή πλούσιοι είναι οι δίκαιοι, έχει απαιτήσεις από αυτούς. Αυτό το φτωχό τι θα πάρεις, Βασίλη, παίρνεις. Ού καν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δεν μπορείς να λάβεις αυτό που δεν έχεις, αφού είναι φτωχός πνευματικά. Ενώ λέει αυτός που ασχολείται με τα θεία, με ρητά εγγραφές, προσεύχεται, εξομολογείται, κοινωνάει, από αυτόν θα ζητήσεις λόγο. Και ο Θεός από αυτόν ζητάει λόγο. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Ιεροσυχόστομος. Η δίκαιη είναι πλούσιοι. Λοιπόν, έχει απαιτήσεις από αυτούς ο Θεός. Σε εκείνους τους πρώτους αμαρτωλούς χαρίζει λόγω της φτώχειας. Ο φτωχός περιμένει κάτι της. Από τούτους δε, για τον πλούτο της αρετής, επειδή οι άλλοι που είναι άρετοι, εισπράττει με πολλή αυστηρότητα και ελέγχει, ζητάει εισπράξη. Ωραίος ο Χρυσόστομος, πολύ ωραίος ο Χρυσόστομος. Άρα, Δημήτρη, σου δίνει απάντηση στο ερώτημα που μου έκανες στην αρχή που πήγαμε. Ναι, δίνει. Από τον άνθρωπο που έχει με το Θεό επικοινωνία, που είναι πλούσιος, θα του πει, δώσε μου. Από τον αμαρτωλό, που δεν έχει καμία επικοινωνία μαζί του, θα του πει, σου χαρίζω γιατί είσαι φτωχός. Αλλιώς πώς, δεν γίνεται. Όπως δε φέρεται προς τους δικαίους και αμαρτωλούς, φέρεται και προς τους πλούσιους και φτωχούς. Και όπως εκεί το μένα αμαρτάνοντα σηκώνει από την αμαρτία, εκεί που αμαρτάει, σήκω του λέει. Ναι, δια της φιλανθρωπίας που δεικνύει σε αυτόν, το δίκαιο τον φοβίζει δια της αποτομίας και αυστηρότητος. Το δίκαιο τον φοβίζει ο Θεός. Γιατί είναι πλούσιος, δώσε μου του λέει. Και στα κοσμικά πράγματα ενεργεί η οικονομία του Θεού. Εάν ήδη η εξουσία, προσέξτε τώρα εδώ μας, κάτι που μας ενδιαφέρει για την παρούσα περίοδο που κυλάει. Εάν δει εξουσιαστάς κυβερνήτες με υπέρλαμπρα αξιώματα, βασιλείς, άρχοντας, όλους αυτούς που διακρίνονται για το πλούτο, τους ομιλεί διαλόγων που προξενούν φόβο, τους φοβίζει. Αυτούς τους εξουσιαστάς τους φροντίζει να τους φοβήσει. Για να δούμε. Και θέτει επάνω στο αξίωμα που έχουν προς ωφέλειά τους, πάνω στο αξίωμα, το φόβο. Ποιος είναι ο φόβος τώρα? Ποιος είναι ο φόβος που βάζει ο Θεός? Κυκλοφοράνε χωρίς αστυνομία. Ένα αυτό. Κοσμικά μιλάμε το πρώτο σκέλος. Αυτός είναι φόβος, πόσο όρια, ανθρώπινος. Αυτό που φοβόνται όλοι οι άρχοντες. Είναι το σπαθί που κρέμεται. Και είναι έτοιμο να τους πέσει εδώ. Κρέμεται ένα σπαθί και είναι, άμα κυκλοφορήσει έξω μόνος, θα το βάλει λάχανο. Τώρα είναι την περίοδο αυτή. Γι' αυτό και έκανε παρελάσεις και έκανε κάγκελα γύρω-γύρω. Δεν τι κάνανε ελεύθερα τις παρελάσεις. Τους φοβίζει. Ποιος αρέσει το φόβο αυτό? Έτσι, τους φοβίζει. Προσέξτε. Όχι μόνο αυτό, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος με την Αγία Γραφή, τα ακούμε κάθε μεγάλη εβδομάδα. Κάθε και δυνατά, ωραία, ωραία. Λέει, και νυν βασιλής σύνεται, παιδεύθυνται. Λέει, βάλτε μυαλό, το σύνεται σε μια γραφή, βάλτε μυαλό. Αποκτήστε παιδεία, όχι αυτή που έχετε και τυραννάτε τον κόσμο. Την παιδεία της φιλανθρωπίας, της αγάπης, που δεν έχετε. Σύνετε, παιδεύθετε. Βάλτε μυαλό. Πάντες συγκρίνονται στην γη. Όλοι όσοι κυβερνούν τον κόσμο. Και αυτοί που είναι κριτές, δικαστές. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο
να σκύψει το κεφάλι με φόβο στον Κύριο και αγαλιάστε εν τρόμο. Και αυτή τη χαρά που θα παίρνετε, με τρόμο να την έχετε. Δεν ζουνε και δεν κινούν ελεύθερα. Λοιπόν, αλλού λέει, δικαιοσύνη μάθετε οι νικούντες επί της γης. Και ακόμα την ίδια περίοδο λέει ότι και νυν πυρ, λέει τους επεναντίους, λέει φωτιά θα κάψει τους εχθρούς του Θεού και μιλάει και εκεί για τους άρχοντες που λέει ότι η φωτιά θα τους κάψει, για βρες όπως το λέει εκεί πέρα την πρώτη εβδομάδα, είναι τα πρώτα που αρχίζει, που λένε τα αλληλούια, λέει και αυτό το πράγμα μέσα εκεί. Παραγγέλνει στους άρχοντες να είναι εντάξει, αλλιώς τους περιμένει φωτιά. Και ό,τι λέει η Γραφή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει την εφαρμογή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, αν τα δικά μας μάτια και το δικό μου μυαλό περιμένει να γίνει τώρα, γιατί τώρα πονάμε, αυτό δεν είναι η λογική του Θεού. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να είναι. Δεν είναι η λογική του Θεού. Προχωρά λοιπόν. Βλέπεις ότι χρησιμοποιεί το φοβό. Και μάλιστα, τον ισχυρό φόβο εναντίον των αρχόντων, αλλά όμως ότι σε εκείνους που πάσχουν χρησιμοποιεί τη φιλανθρωπία και την αγάπη, ο Θεός χρησιμοποιεί πράγματι. Κάπου λέει αλλού ότι είναι ο Θεός βοηθός των ορφανών και των χειρών. Στις χειρές τα ορφανά που υπάρχουν είναι αυτός που βοηθάει και διεκδικεί το δικαίωμα τους. Και σίγουρα, γιατί μπορεί να απειλεί ο θάνατος και να παίρνει πρόσωπα που προστατεύουν μέλη οικογενείας και τα παίρνει, αλλά δεν μένουν απροστάτευτα. Πάντα υπάρχει και προστάτηση. Φανούν και χείρα να λείψετε, που λέει. Έτσι, μπράβο. Εξήγησε το. Μια και το λέει στις αρχές. Ορφανών και χείρα αναλείψετε. Δηλαδή. Να τους προστατεύσετε τώρα, έχει πει την προστασία του. Έτσι, μπράβο. Δυνατά να παίρνει και τούτο εδώ πέρα που γράφει εκεί πέρα. Και λέει, τον αμαρτωλό να φανεί. Και την οδό τον αμαρτωλό θα το ξαναλύσει. Λέει λοιπόν, κάθε Κυριακή του έχουμε συμβιδρέμει για το πράγμα, λέει τον ορφανό που έχει μείνει και τη χείρα από την άλλη πλευρά θα τους είναι βοηθός, θα τους πάρει ο ίδιος, αναλύψετε. Και τους αμαρτωλούς εκείνους που βασανίζουν τα ορφανά και τις χείρες θα τους αφανίσει. Είναι μια έκφραση που δίνει, που προκαλεί το φόβο για να συνέλθουν. Και αφού το λέει η Γραφή δεν τη γλιτώνουν. Γι' αυτό καλεί σε μετάνοια πάντα ο Κύριος. Ο λόγος του είναι προστατευτικός και όχι αντεκδικητικός. Mm. Και όταν λέει ότι θα πας στο πύρι του εξώτερο, δεν σου λέει επειδή έχει οργή και εκδίκησε ο Θεός να στείλει εκεί πέρα, αλλά σε συγκρατήσει από το κατήφορο. Και πάλι εκεί αγάπη είναι. Έτσι δεν είναι. Mm. Πάλι εκεί αγάπη είναι. Λοιπόν. Στο νόμο που είχε φτιάξει με τη βοήθεια του Θεού ο Μωυσής, υπήρχε αυστηρότητα. Σου έκοψε το χέρι ένας, κόφτηκε στο δικό του. Σου βγάλε το μάτι, βγάλε στο μάτι του. Και όλος ο νόμος ήταν από τέτοιες πραγματικότητες. Θάνατος. Ναι, ναι. Και υπάρχει ακόμα στα... Έχουν αντιγράψει οι μουσουλμάνοι από το μωσαϊκό νόμο αυτές τις περιπτώσεις και άμα κλέβεις σου κόβουν τα χέρια. Σκληρός ο νόμος. Αλλά αντίθετα ο νόμος της χάριτος του Θεού το λέει, είναι νόμος χάριτος. Χαρίζει. Σβήνει τα χρέη η χάρη του Θεού. Επομένως ο νόμος του Ευαγγελίου
εξού και Ευαγγέλιον, είναι νόμος που δίνει χάρη και άφεση. Σε στέλνω για να ανοίξει τα μάτια σε τυφλούς, για να δώσει πόδια να περπατήσουν, για να χαρίσεις χρέη σε εκείνους που χρωστάνε. Το είδε ο Ισαΐας αυτό. Το είδε στην εικόνα τον Κύριο, πραγματικότητα δηλαδή, στον ουρανό επάνω, να λέει ο πατέρας στο γιο, σε χρείο δικό μου αποστολέ, απεσταλμένο στη γη. Θα πας να κηρύξεις το Ευαγγέλιο κάτω, να κάνεις καλά αρρώσου, παραλύτους, ασθενείς κλπ. Θα δώσεις τους στόχους πλούτη και εννοούσε αυτά τα πράγματα. Εννοούσε αυτά τα πράγματα. Ας δεχτούμε λοιπόν τη μετάνοια, αδελφοί, σαν φάρμακο για σωτηρία. Ας τη δεχτούμε ως φάρμακο που σβήνει τα πτέσματά μας. Μετάνοια δε είναι όχι δια του λόγου κηρυττωμένη, όχι κάτι που το λέμε με το λόγο, αλλά αυτή που επιβεβαιώνεται από μια πραγματικότητα. Λέμε στον άλλο μεταλόγηση, αλλά εγώ τι έχω κάνει που ανοίγω εύκολα το στόμα και μιλάω στον άλλον. Μετάνοια στην πράξη, λέει, να επιβεβαιώνεται στην πράξη, η οποία σβήνει από αυτή την καρδιά το ρήπο της αμαρτίας. Η μετάνοια η αληθινή, λέει, σβήνει από την καρδιά. Φαίνεται έχουν έδρα τα πάθη, τα ερατώματα, οι κακίες, έχουν έδρα στην καρδιά του ανθρώπου. Ρίζες, βέβαια. Εκεί. Ρίζες, βέβαια. Το λέει ο κύριος αυτό. Ριζώσει, σου λέει το πάθος, δεν βγαίνει εύκολα. Το λέει, θα μιλάει καθαρά και δυνατά. Το λέει οι Άγιοι Πατέρες, ότι το πάθος, λέει, το μικρό, ναι, είναι σαν το χόρτο το τρυφερό. Όταν το πιάσει ο λογισμός μια αμαρτία και πάει στην καρδιά, εάν προλάβει ο άνθρωπος και το ξεριζώσει κατευθείαν, όπως το χορταράκι, το μικρό, ναι, το κάνει μία, έτσι το βγάζει. Εάν όμως σιγά σιγά αφήσει και ριζώσει βαθιά, λέει, μετά θέλει περισσότερη δύναμη και περισσότερο κόπο για να το ξεπατώσεις. Και όταν ριζώσει και γίνει δέντρο, τότε είναι ακόμα περισσότερο δύσκολο. Πρέπει να πάρεις βοήθεια, λέει, από το δίπλανο. Πάντως, το πραγματικό βέβαια, το, για να μπορέσεις να κόψεις. Πάντως η έδρα είναι η καρδιά. Ναι, είναι οπωσδήποτε. Να θυμηθούμε τον Κύριο, όταν έκανε καλά, παράλληλο πρέπει να έκανε καλά. Και αυτοί διαλογίζονται και έλεγαν ότι και τι είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες. Το σκεφτόντουσαν. Εκεί έχω την γνώμη ότι είπε ο Κύριος, όχι δεν είναι εκεί αλλά είναι αλλού, όχι αλλού είναι, που είπε ότι εγά της καρδίας ημών εξέρχονται φόνοι, πορνίε, μυχίε κλπ. Και όλα τα πάθη. Αυτά κινεί τον άνθρωπο, λέει. Ναι. Είπαν ότι γιατί δεν πήρανε τα χέρια του. Έτσι, μπράβο, εκεί. Και οι Φαρισαίοι. Ναι. Και πολλήρανε τον εαυτό του. Ναι, το λέει και εδώ μέσα. Ναι. Σου λέει, δεν λερώνεται ο άνθρωπος με το φάει με άλυπτα τα χέρια. Αλλά από την καρδία, από μέσα που βγαίνουν οι λογισμοί αυτοί οι πονηροί, αυτά λέει κινούν τον άνθρωπο. Είτε ότι θα φάει. Άρα τα πάθη είναι μέσα μας. Ναι, τα πάθη είναι ριζωμένα μέσα. Θα κάνω μια διόρθωση, όχι από μόνος μου, γιατί το γράφει ο Παΐσιος, λέει γέροντα, ρωτάει η μοναχή, τα πάθη, δηλαδή ο φθόνος, το μίσος, η εκδίκηση, η οργή, ξεριζώνονται? Και απαντάει ο γέροντας, όχι, νεκρώνονται, δεν ξεριζώνονται, γιατί όταν βαπτιζόμαστε νεκρώνονται αμέσως, φεύγει το προπατορικό αμάρτημα, αλλά μένουν αυτά που κουβαλάμε από τον Αδάμ και την Εύα, μένει όμως μένουν τα προσωπικά, να αγωνιστούμε εμείς να τα πετάξουμε.
που μην τα αφήσουμε καθόλου να φυτρώσουν. Έτσι πρέπει να κάνουμε αγώνα και λέει νικώνται τα πάθη, δεν ξεριζώνονται, από ευσεβή λογισμό. Τι σημαίνει ευσεβής λογισμός? Παραδείγματος χάρη, μισώ έναν άνθρωπο, φέρνω στο λογισμό μου και λέω τι έκανε ο Κύριος στο σταυρό επάνω, είπε πάτερ άφησε αυτής, λογισμός ευσεβής. Ή Κύριε σου Χριστέ ελέησον με, λογισμός ευσεβής. Μου λόγουνε, ναρκώνονται και νεκρώνονται. Άμα δεν δώσει αφορμό, ξαναπετάγονται. Το γράφει αρχή στο δεύτερο τόμο, τρίτο τόμο, ένα από τις έξι τόμους, στο ρωτάει η καλόγρια. Έτσι. Μάλιστα, άρα λοιπόν, κουβαλάμε μέσα μας ξεκάθαρα πράγματα. Λέγει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας το εξής: λούσαστε γάρ, λούσαστε, κάντε λουτρό και καθαροί γίνεστε, για να γίνετε καθαροί. Αφέλετε, βγάλτε, αφαιρέστε τα σπονηρίας, προσέξτε τι λέει παρακάτω, από τον καρδιόν ημών. Αλλά δεν είναι το μυαλό που είναι η έδρα της πονηρίας. Λέμε πονηρέ και εννοούμε το μυαλό. Από τον καρδιόν ημών. Η καρδιά είναι η μάνα. Εκεί πάνε και φωλιάζουν και ριζώνουν όλα. Από τον καρδιόν ημών απέναντι των οφθαλμών μου. Λέει, βγάλετε τα απέναντι από τα μάτια μου που τα βλέπω. Να παρακολουθήσουμε την ερμηνεία τώρα του Χριστού. Τι θέλουν εδώ οι περιττές λέξεις? Γιατί το αφέλετε τα σπονηρίας από τον καρδιόν ημών, γιατί λέει με το να πει αφαιρέστε τις σπονηρίες από τις καρδιές, αυτό δεν δείχνει ότι ήδη κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Κάναμε το πάνω. Τις βγάλαμε, είμαστε εντάξει. Αλλά γιατί λέει παρακάτω, γιατί λοιπόν λέει απέναντι των οφθαλμών μου, σχολιάζει και αυτό ο Χριστός. Γιατί, αφού τις βγάλαμε, γιατί λέει απέναντι στα μπροστά από τα μάτια μου. Επειδή κατά άλλο τρόπο βλέπουν τα ανθρώπινα μάτια και με άλλο τρόπο του Θεού το μάτι. Προσέξτε. Διότι ο άνθρωπος γάρ βλέπει εις πρόσωπον, βλέπει το πρόσωπο του αλλού. Ο Θεός βλέπει στην καρδιά του αλλού. Στην καρδιά. Άλφα Βασιλειών 16-17. Μη νοθεύσετε τη μετάνοια με εξωτερικά προσποιητά σχήματα, όχι εξωτερικά, αλλά εμπρός στα μάτια μου, ενώπιον των οφθαλμών μου. Το αντιλαμβάνεστε, λέει τώρα, πάμε και ξεομολογιόμαστε και δείχνουμε ότι ξεομολογηθήκαμε, μας περιπτώσει, την κρίνουμε τη δική μας κριτική, σύμφωνα με τα μάτια μας, που δεν βλέπουμε πέρα από το πρόσωπο. Αλλά αν ακούσουμε ότι υπάρχει ο άλλος που βλέπει βαθιά και σου λέει «Ει, στα μάτια μου, πρόσεξε τι κάνεις, όχι στα μάτια τα δικά σου, θα αναδικείς σύμφωνα με τα δικά μου μάτια και εσύ με τα δικά σου μάτια». Γι' αυτό λέει «Ενώπιον των οφθαλμών μου». Κατανοητός γίνομαι. Λοιπόν, ώστε έχοντας μπρος στα μάτια του πρέπει εμείς όταν καθαριστούμε, πάμε να ξεμολογηθούμε, από δια της μετανοίας, από τις αμαρτίες μας, μπροστά στα μάτια μας, να έχουμε τα αμαρτήματά μας, φάτσα.
Και αν ο Θεός λόγω της φιλανθρωπίας του σου συγχωρήσει την αμαρτία, αλλά εσύ προς ασφάλεια της ψυχής σου ενθυμίσεις τον αμαρτημάτο σου, τον αμαρτημά του παρελθόντος, να έχεις εμπόδιο, γίνεται για τα αμαρτήματα του μέλλοντος. Αν θυμάσαι τι έκανες, σε προλαβαίνεσαι να κάνεις από κάποιο άλλο αμάρτημα. Τι λέει ο Δαβίδ? Δεν λέει ότι την αμαρτία μου εγώ γινόξτουγω και ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Αυτό λέει. Εγώ δεν την ξεχνάω την αμαρτία που έκανα. Και αυτό σχολιάζει ο Δαβίδ και λέει, η αμαρτία που κάνεις για να μην την ξαναπέσεις, αφού είναι σου κοστίζει, σκέψου την καλά. Γι' αυτό λέει, την έχω μπροστά στα μάτια μου. Η δούγα νομίες και τα λοιπά. Μάλιστα. Εγώ είμαι ο εξαλήφων τα αμαρτία σου. Εγώ είμαι εκείνος, λέει, που σου σβήνω την αμαρτία σου. Ο Θεός το λέει αυτό. Και ουμή μισήσομαι. Και στο μέλλον δεν θα τις ξαναθυμηθώ. Τις σβήνω. Λέει ο Κύριος. Συγχωρεί δηλαδή. Συ δε μνήστητη, συ όμως να θυμάσαι. Και κριθόμεν. Γιατί θα έρθουμε σε αντιπαράταση. Εγώ θα σε κρίνω και εσύ θα έχεις να μου πει απολογηθείς. Το κριθόμεν σημαίνει. Στις έχω δει τις αμαρτίες. Τις ξέρω. Να τις ξέρεις και εσύ, μην τις ξεχνάς, ώστε να μην αμαρτήσεις, ώστε να έρθεις κοντά μου την ημέρα εκείνη που θα δικαστείς και έρθουμε σε διάλογο, εγώ θα σε κρίνω και θα απαντάς. Για καλό, γι' αυτό το λόγο μιλάει. Λοιπόν, νίσθητης είναι, σύ να θυμάσαι ότι αμάρτησες. Και ακόμα παρακάτω λέει, λέγε εσύ πρώτο τα αμαρτία σου, εσύ θα λες πρώτα, τι να πάω να πω, λέει, λέγε εσύ πρώτα τα αμαρτία σου ή να δικαιωθείς, για να δικαιωθείς. Τι ώρα είναι? Τα 13 είναι. Καλά. Λοιπόν, δεν περιμένει ο Θεός να περάσει χρόνος μετά τη μετάνοια. Δηλαδή πάω εξομολογέμαι, δεν περιμένει να δει αρκετός χρόνος ή λίγος χρόνος για να πει κάτσε αφού πήγε καλά το συγχωρέσω. Όχι. Αυτομάτως. Αυτομάτως και η άφεση. Λοιπόν, είπες την αμαρτία σου, δικαιώθηκες. Μετανόησες, ελεήθηκες. Δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος, αλλά η συμπεριφορά του μετανοούντος. Όχι ο χρόνος. Όλοι εσείς. Δεν το σχολιάζουμε. Χρειάζεται χρόνο. Τίποτα. Η συμπεριφορά του μετανοούντος σβήνει την αμαρτία. Είναι δυνατόν και χρόνο πολύ να περιμένει κανείς και να μην λάβει τη σωτηρία. Και σε μια στιγμή, εάν ειλικρινώ, δεν το διάβασα σωστό, είναι δυνατόν να περιμένεις, λέει, πολύ χρόνο και να μην πάρεις συγγνώμη. Γιατί δεν είναι η συμπεριφορά σου αυτή που πρέπει να δείξεις σήμερα με τα προηγούμενα. Εάν ειλικρινώς εξομολογηθεί, να αποβάλει την αμαρτία, αμέσως σβήνεται. Συνεπώς μπορεί να πας και να φύγεις πιο παγωμένος ή να πας με φορτίο μεγάλο και να φύγεις αμέσως συγχωρεμένος. Αν δεν ξεπλογηθείς κανονικά και δεν τις πεις όλες τις αμαρτίες, δεν συγχωρείσαι. Ειλικρινώς. Έτσι. Και μέσα στη συμπεριφορά λέει. Ως πολύ χρόνο ξόδευσε ο μακάριος Σαμουήλ, ο προφήτης Σαμουήλ, παρακαλώντας τον Θεό για τον Σαούλ. Παρακαλούσε ο Σαμουήλ ο προφήτης για τον Σαούλ. Ξέρετε τι εικόνα σου θυμόστε. Πόσες φορές δεν αποπειράθηκε για να σκοτώσει τον Δαβίδ. Τον προφήτη. Προσευχόταν να τις χωρέσει ο Σαμουήλ, ο προφήτης, τον Σαούλ. Και πολλές νύχτες επέρασε άγρυπνος ο προφήτης Σαμουήλ για να συγχωρέσει τον αδελφό του, θα λέγαμε. Δια την αμαρτία του αμαρτήσαντος, του Σαμουήλ, του Σαούλ. Ο Θεός όμως
μη λαμβάνουν υπόψη το χρόνο, λέγει προς τον προφήτη, τον προφήτη του Σαμουήλ, έως πότε σύ πενθήσει περί Σαούλ, μέχρι πότε σύ θα έχεις πένθος για τον Σαούλ που αμάρτησε. Καγώ απόσμε αυτόν, καγώ απόσμε, τον διώχνω. Απόσμε σημαίνει είναι αποθυμένος, κοντά μου δεν το θέλω. Για προσέξτε εδώ πως το γράφει μέσα. Προσευχόταν όλα, έκανε το καθήκον του άλλος. Αλλά εκείνος φαίνεται η συμπεριφορά του δεν έδινε σημάδια να πει έλα ο Θεός. Δώσε άφεση. Καγώ απόσμε, λέει τόσο χρόνο προσεύχεσαι, δεν σε ακούω. Άρα λοιπόν, εδώ είναι και μια αφορμή να καταλάβουμε ότι έκανα προσευχή και δεν μ' άκουσε ο Θεός. Μπορεί κακός να γίνεται. Έτσι δεν είναι. Κακός να γίνεται η προσευχή. Και κακός γίνεται όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ακούσει ο Θεός την προσευχή. Το λέει εδώ, έως πότε πενθήσει, σχολιάζει το έως πότε ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει το χρόνο φανερώνει και τη μονή για την επιμονή του Σαμουήλ που προσευχόταν για τον Σαούλ. Λέει, για σκέψου πώς θα περιμένει έως πότε ρε παιδί μου δεν κουράστηκες να κάνεις αυτή τη δουλειά, αυτό το έσπουτε αυτό φανερώνει εδώ πέρα. Δηλαδή είχε κάνει απεγνωσμένη προσπάθεια ο Σαμουήλ για να δώσει άφηση ο Θεός στον Σαούλ. Λέει, εσύ ζητάς, αλλά αυτός δεν καταλαβαίνει. Τον έχω κάνει με το, τον διώξει. Και δεν έλαβε υπόψη ο Θεός τον πολύ χρόνο της παρακλήσεως του προφήτου, διότι δεν βάδιζε μαζί με τη μεσητεία του δικαίου Σαμουήλ η μετάνοια του βασιλέως. Δεν ήταν αγκαλιά το ένα μετάλλο. Το καταλάβατε εσύ το πράγμα. Παρακαλάμε, τώρα εγώ μπορώ να φεληθώ την προσευχή που κάνω για τον αδελφό μου. Αλλά ο άλλος δεν παίρνει καρπό, κανένα. Εις το μακάριο ο Δαβίδ, ο οποίος δέχτηκε τον έλεγχο, ο Δαβίδ ο βασιλιάς, αμάρτησε, πήγε ο Νάθαν ο προφήτης, του είπε εσύ πήρες το αρνάκι του, πώς το λέμε, τον στρατηγό του, ο Αβσαλόμ, όχι Αβσαλόμ, Ουρία. Είχε πάρει τη γυναίκα του, του είχε πάρει τη, το έβαλε στον Ουρία στην πρώτη γραμμή, σκοτώθηκε το στρατηγό και του πήρε τη γυναίκα ο Δαβίδ. Έκανε πόνο και φωνή, και φόνο μαζί. Αλλά όμως ο Δαβίδ λέει, δέχθηκε τον έλεγχο που του έκαμε για την αμαρτία του ο προφήτης Νάθαν. Και αμέσως μετά την προφητική απειλή έδειξε ειλικρινή μετάνοια και είπε «Ήμαρτον το Κύριο, ήμαρτον, αμάρτησα στον Κύριο». Εκεί που είπε προηγουμένως «ενώπιόν μου», εδώ λέει «αμάρτησα», λέει ο Δαβίδ, «στον Κύριο», στα μάτια του Κυρίου μπροστά του, αυτό εννοεί εδώ πέρα. Αμέσως μία λέξη στην οποία με ειλικρινή διάθεση πρόφερε «ήμαρτον το Κύριο», ολόκληρη σωτηρία έφερε στο μετανοήσαντα. Αμέσως δηλαδή η διόρθωση σε πρόλαβε την καταδικαστική απόφαση. Μπορούσε δηλαδή, το περίμενε να τιμωρηθεί, αλλά αμέσως έγινε άρση της τιμωρίας. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Νάθαν και ο Κύριος αφήκε την αμαρτία σου. Αμέσως πήρε την απάντηση από τον προφήτη, στη συγχώρεσε ο Θεός. Εδώ σταματάμε και λέμε, κοιτάξτε δείτε κάτι, μπορούσε ο Θεός χωρίς να στείλει τον προφήτη Νάθαν στον Δαβίδ να του δώσει άφηση αμαρτιών. Άριστα μπορούσε, κάλλιστα μπορούσε. Δεν το έκανε αυτό. Θέλει να υπάρχει αυτός που θα δώσει τη λύση και να είναι άνθρωπος. Είπε ο Θεός, ναι, σε συγχωράει. Εδώ στο μήνυμα από εκεί και σε εμάς ο Θεός ξυμολογιόμαστε και λέει δια του ιερέως, ναι, σε συγχωράω. Έτσι λέει. Αυτή είναι η αναλογία. Βλέπω.
βλέπε, σε παρακαλώ, ότι ο Θεός αργά ενεργεί όταν πρόκειται να τιμωρήσει. Όταν πρόκειται να τιμωρήσει ο Θεός, εδώ κάνει μια παρατήρηση ο Θεός. Τον Σαούλ προηγουμένως, του έλεγε άλλος, μετανόησε, έκανε προσευχή. Και του λέει, μέχρι πότε θα κάνεις προσευχή. Σημαίνει χρόνο πολύ. Τον περίμενε τον αμαρτωλό. Εδώ στον Δαβίδ που είχε τη μετάνοια ειλικρινή, ο απλέει stop, άφεσε αμαρτωλό αμέσως. Εδώ ακαριά λειτουργεί. Στην μακροδημία του βαστάει. Βαστάει, 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 λέμε κι εμείς. Θεέ μου, μέχρι πότε θα περάσει αυτή η μπόρα που περνάμε. Έλα τώρα, του λέμε. Να το παρελύσουμε, να καταλάβουμε. Αλλά ο Θεός, που δεν έχει τα δικά μας μάτια, γνωρίζει γιατί αναβάλλει. Και γιατί δεν τιμωρεί. Εμάς, εμείς ζητάμε, όλοι μας αμαρτάνουμε στις μέρες αυτά και ζητάμε τη τιμωρία των ενόχων. Έτσι. Ημάρτησε ο Δαβίδ. Έγινε έγκυος η γυναίκα του Ουρία και κανένας έλεγχος δεν έγινε για την αμαρτία. Αμάρτησε, γέννησε και παιδί μέχρι τη ξένη γυναίκα ο Δαβίδ και δεν τον έλεξε κανείς. Αλλά αφού γεννήθηκε το βρέφος που προήλθε από την αμαρτία, τέκνο αμαρτία στο βρέφος, το προσέχετε, δεν το εμπόδισε καθόλου από την αμαρτία, τότε αποστέλλεται ο γιατρός της αμαρτίας. Τότε πάει ο γιατρός, ο Νάθαν, που έστειλε ο Θεός. Πέθανε το παιδί. Ε? Πέθανε μετά το παιδί. Πέθανε μετά το παιδί. Αλλά γεννήθηκε το παιδί όμως. Δεν έχει σημασία. Ναι. Και αρρώστησε. Ναι, πέθανε, αρρώστησε και πέθανε. Δεν το θυμάμαι λάκτρο το παιδί. Έκανε τον Σολομών. Από την ίδια γυναίκα. Ήρθε μετά. Με την ίδια γυναίκα. Το πρώτο παιδί της αμαρτίας το πέθανε. Μάλιστα. Λοιπόν, διότι γιατί δε αμέσως μετά την αμαρτία δεν το διόρθωσε το ερώτημα. Αμάρτησε ο Δαβίδ, πει, έλα εδώ, διορθώσου, δεν διόρθωσε αμέσως, λέει. Επειδή γνωρίζει ότι όταν τα αμαρτήματα βρίσκονται στην ακμή τους, προσέξτε το αυτό, όταν τα αμαρτήματα είναι στην ακμή, τυφλώνουν τον άνθρωπο. Δεν ξέρει τι κάνει. Πώς να διορθωθεί. Το διαβάζω και παρακάτω. Όταν τα αμαρτήματα βρίσκονται στην ακμή, είναι τυφλή η ψυχή εκείνων που κάνουν τα αμαρτήματα. Να το στείλει τον άνθρωπο πού. Να κάνει τι. Σε ένα τυφλό που δεν καταλαβαίνει. Διότι είναι τελείως κοφά τα αυτιά των ευρισκομένων εις των βυθών της αμαρτίας. Ούτε μάτια ούτε αυτιά, τελείως. Αναβάλλει λοιπόν να προσφέρει τη βοήθεια, επειδή το πάθος βρίσκεται στη φλόγωση. Καίει το πάθος. Τι να καταλάβει στον πυρετό μέσα. Τι διόρθωμα να κάνει. Βλέπετε ότι εδώ μας δίνει ένα παράδειγμα για άλλες περιπτώσεις. Βρισκόμαστε σε μία, θα λέγαμε, αντιπαράθεση με κάποιον που είναι εξωφρενών. Τι να του κάνεις τώρα στη πάνω που του, τα φρένα του δεν είναι εντάξει. Το διορθώσεις, σου λέει, κάνε πίσω. Και ο Θεός το ίδιο έκανε εδώ πέρα, λέει. Δεν τον έστειλε πάνω στη φλόγα της αμαρτίας, ανέβαλε και βρήκε την κατάλληλη στιγμή και διόρθωσε την κατάσταση. Μετά δε από πολύ καιρό ο έλεγχος προσέρχεται και σε μία στιγμή μαζί η μετάνοια και η συγχώρεση. Και ελέγχθηκε και μετάνοια και η συγχώρεση. Την κατάλληλη στιγμή. Πάντα λοιπόν πρέπει να ενεργούμε την κατάλληλη στιγμή. Την ώρα που άλλος δεν καταλαβαίνει τι κάνει, στη φλόγα επάνω των παθών, δεν μιλάμε μόνο για την αμαρτία της πορνείας, μιλάμε για όλη στην οργή, στο φθόνο και οτιδήποτε αμαρτημα. Αν είναι πάνω στο αποκορύφωμά του και λίγο παρακάτω να είναι πάλι, δεν του κάνει στα νου, δεν του διορθώσει τίποτα. Σου λέει, κάνε πίσω, κάνε προσευχή, να έρθει και το διόρθωμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Και εδώ σχόλιο. Και ο Κύριος λέει τότε στην κατάλληλη στιγμή το διόρθωσε. Και αφήκε την αμαρτία σου, του λέει ο προφήτης. Ω της οικονομίας του απειλήσαντος. Τι εννοεί εδώ.
ό,τις οικονομίας. Κοίταξε με τι όμορφο, με τι ωραία μέθοδο ο Θεός έκανε τη διόρθωση του Δαβίδ, ό,τις οικονομίας. Το τρόπος που το διόρθωσε δηλαδή. Βλέπεις ότι γρήγορος είναι όταν πρόκειται να σώσει. Όταν πρόκειται να σώσει είναι γρήγορος. Τούτο και εις άλλες περιπτώσεις κάνει. Αργά γκρεμίζει και γρήγορα βοηθάει. Αργά γκρεμίζει ο Θεός και γρήγορα βοηθάει. Δεν γκρεμίζει ποτέ, είναι τρόπος έκφρασης. Αφήνει να γκρεμιστεί αργά ο άνθρωπος. Αυτό είναι το νόημα. Αφήνει. Τον αφήνει αφού τον αφήνει. Που σημαίνει ότι το έλεος του μας καταδιώκει όσο ζούμε στη ζωή μας. Εμείς οι άνθρωποι όταν πρόκειται να χτίσουμε οικοδομήματα και σπίτια έχουμε ανάγκη από πολύ χρόνο. Έτσι δεν είναι. Για να κτίσουμε χρειάζεται πολύς χρόνος. Για να γκρεμίσουμε λίγο ή αμέσως. Αμέσως. Μάλιστα. Στο Θεό όμως συμβαίνει το αντίθετο. Για να το προσέξουμε. Εμείς για να κτίσουμε χρειαζόμαστε κόπο, υδρότα, αίμα πολλές φορές, έξοδα από τον Ατάλο κλπ. Ναι. Για να γκρεμίσουμε αμέσως. Στο Θεό δεν γίνεται το ίδιο. Δεν συμβαίνει το ίδιο. Όταν κτίζει, κτίζει γρήγορα. Μια ζωή αμάρτησε ο Δαβίδ, σου άφησε το αμαρτημα. Μπαμ και κάτω. Ληστής. Νήστη δί μου Κύριε. Μπαμ και κάτω. Έκτισε το σπίτι αυτό του ληστή. Αλλά για να τιμωρήσει είναι αργός. Είναι αργός ο Θεός. Θα τον αφήσει μέχρι, και τι λέμε, δεν τον παίρνει από τη μέση να ησυχάσουμε από αυτόν. Να, γιατί δεν τον παίρνει. Γιατί εξαντλεί κάθε όριο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο ανθρώπινο όριο. Ο Θεός δεν έχει όρια. Μακροθυμία. Έτσι, μπράβο. Ταχύς είναι ο Θεός όταν κτίζει και βραδύς όταν καταστρέφει. Μην πιανόμαστε από την πραγματικότητα. Αφήνει τον άνθρωπο να καταστραφεί. Και τα δύο δε αυτά αρμόζουν στο Θεό. Διότι το μεν πρώτο φανερώνει τη δύναμή του, το χτίσιμο, τάκα, 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 τάκα. Το δε δεύτερο την αγαθότητά του. Τον αφήνει. Απόδειξης δε των όσων λέγω είναι η πείρα των πραγμάτων. Σε 6 μέρες σε δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Ανθρώπινα αυτά που λέει εδώ. Σε 0 χρόνο εννοείται τα έκανε, έτσι. Αλλά για να καταλάβουμε. Τον όγκο των βουνών, τα σπεδιάδας, τα σφάλαγγας, τα σκυλάδας, τα δάση, τα φυτά, τα σπηγάς, τους ποταμούς, τον παράδεισο, όλη την ποικιλία που βλέπουμε, τη μεγάλη αυτή και βρύχολη θάλασσα, τα νησιά, τα παράλια, παραλίους τόπους και Μεσογείους. Όλο τον ορατό και όμορφο τούτο κόσμο, τα λογικά ζώα, τα άλογα που υπάρχουν σε αυτόν, όλη τη διακόσμησή του που βλέπουμε μέσα σε 6 μέρες δημιουργεί ο Θεός. Αυτός λοιπόν που είναι τόσο ταχύς στο να χτίζει, όταν αποφάσισε μια πόλη να την γκρεμίσει και να καταστρέψει, βρέθηκε πολύ αργός. Ποια πόλη? Και την Ιερυχώ. Και την Ιερυχώ. Τα Σόδομα και τα Γόμορα. 7 ημέρες εκεί γύρω-γύρω βάζαμε από την Ιερυχώ. Για να δούμε. Θέλει να αφανίσει την Ιερυχώ. Και λέγει στους Ισραηλίτες, κυκλώσατε αυτήν. Επί 7 ημέρας και τη 7η ημέρα πεσείτε το τείχος. Ελάτε γύρω-γύρω όταν γύριζαν από την Αίγυπτο για να πάνε στο Ισραήλ, έπρεπε να προσπεράσει το εμπόδιο που λέγονταν Ιεριχώς. Ήταν αντίπαλοι οι κατοίκοι της Ιεριχούς. Εκεί με ρίμισε ο Θεός. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία με κατασκόπους και με ραβ και τα αρέστα, αλλά για να την καταλάβουν, τους είπε θα κάνετε 7 ημέρες.
γύρω-γύρω θα ερχόσουν, θα φωνάξουν σάλπι και θα κάνουν ιερείς το ένα, το άλλο κτλ. Χρειάστηκε για να αντικαταλάβουν 7 ημέρες. Και τη 7η μέρα θα πέσει το τείχο μόνος του. Είχαν τύχει. Τον κόσμο όλο σε 6 ημέρες. Λέει, προσέξτε το εδώ αυτό. Την Ιεριχώ σε 7 παραπάνω. Παραπάνω. Εδώ, στην Ιεριχώ, οι Ισραηλίτες και ο Θεός. 6 ημέρες στον κόσμο. Γιατί δια μιας δεν την αφανίζεις. Δε φωνάζει ο προφήτης περί σου λέγον, εάν ανοίξεις τον ουρανό, τρόμος λείψεται από σου τα όρια. Εσύ γιατί αφήνεις και παιδεύονται οι άνθρωποι, 7 ημέρες δεν καταλάβουν. Εσύ λέει, αν ανοίξεις τον ουρανό, πιάνει τρόμος και φοβός ο άνθρωπος. Όταν κάνει σεισμό, όταν κάνει βροντές, όταν κάνει θεία, βροβορκές κλπ. Εκεί πια ποιος δεν φοβάται στα φαινόμενα της φύσεως. Τα έργα της δυνάμεώς σου, διηγούμενος δε, λέγει ο Δαβίδ, ου φοβηθήσομεθα από το εντοταράτε στην τη γη. Λέει ο Δαβίδ, δεν φοβόμαστε όταν κουνιέται όλη η γη, εντοταράτε στην τη γη. Και μετατίθεστε όροι εν καρδίες θαλασσών. Και όταν, φεύγουν τα βουνά από τη θέση και πάνε αλλού και κάνουν μπλουμ στη θάλασσα μέσα. Δεν φοβόμαστε. Με άλλα λόγια, κούνατα. Βουνά ολόκληρα μπορείς να, μετακινείς και μέσα στη θάλασσα να τα, βάλεις. Και μία πόλη η οποία αντίθεται σε σέναν στην Ιεριχώ. Δεν μπορείς να τη καταστρέψεις αμέσως, αλλά δίδεις παράταση χρόνου σε αυτήν μέχρι της ημέρας, μέχρι ημέρας εφτάς. Για ποιο λόγο? Όχι διότι η δύναμή του είναι άτονος, απαντά, αλλά διότι η φιλανθρωπία του μακροθυμεί. Δεν θέλει να, να φύγει από τη μέση κάποιο κακό, αν δεν περιμένει ο Κύριος. Και κλείνω το θέμα, να μην έχω άλλο να πω. Άκουμε μας ένα πράγμα. Δεν λειτουργεί με τη δική μας λογική ο Θεός. Έχει μία βάση, πες την τώρα εσύ, μετά από όλα αυτά, που δεν εκτελεί τους κακούς. Μία είναι η βάση. Είναι η υπακροθυμία του και η φιλανθρωπία του. Το λέει, περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή. Και λέει ο λαός, κοίταξε μωρέ, όλους τους κακούς τους αφήνει και καλοπερνάνε. Το λέει. Το λέει. Λοιπόν, καλοπερνάνε, αλλά μέσα από αυτό, αν δεν αλλάξει ο τρόπος ζωής τους, μέχρι τελευταία στιγμή γύρανε γύρω-γύρω στην Ιεριχώ, οι τείχοι πέσανε διαβουής. Ναι, και δυσάπηκες. Διαβουής πέσανε οι τείχοι. Γιατί ότι μέσα στην Ιεριχώ υπήρχαν και σωστοί άνθρωποι προς το Θεό. Η Ράδα. Ενώ άμα έπαιρνε ο στρατός εκεί... Μόνο αυτή σώθηκε. Αφού ήταν πρόγονος του Κύριου. Πρόγονος δεν ήταν. Έχουν βρει τώρα. Του Κυρίου και πόρνη, αλλά και πρόγονος του Κυρίου. Γιατί φύλαξε τους κατασκόπους από ότι φέρα τους σκοτώσουν. Ναι. Και επειδή του φύλαξε, τη δώσανε αυτή τη χάρη, α πούμε, ότι όταν έρθουμε να κυριεύσουμε την Ιεριχώ, να βάλει ένα σημείο στο σπίτι σου, θα μαζέψει όλου του δικού σου και θα σου πει: δεν σε σφάξω με σένα. Του άλλου περάσαν λίγο μαχαίρα. Μέχρι τα μικρά παιδιά, όλε οι γυναίκε. Ναι, λέει ο Ρώσιος Όσταμος ότι άμα έπαιρνα από τη μέση την Ραβ που ήταν πόρνη, ο Ρώσιος Όσταμος λέει πολύ δυνατά σχόλια για την πορνεία της. Άμα την έπαιρνε δεν θα είχαμε τον Κύριο. Γιατί από αυτήν προήλθε από ο ΕΣΕΤ. Εκ της ρίζης ΕΣΕΤ και εξωτήτα, δηλαδή ο παππούς του Κυρίου, ο ΕΣΕΤ, ήταν απόγονος της Ραβ, της πόλης. Γιατί δεν παίρνει το κακό, γιατί από, μπορεί να βγει και το, από κάθε ρόδο. Αυτό δεν θέμα άλλο. Μη σας κουράζω άλλο, έχουμε συνέχεια και την άλλη. Ευχαριστώ πολύ. Άγιος ο Θεός. 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 Άγιος ο Θεός.
Πάτερ ημών, Χριστός ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτε το βασιλείο σου, επιτελείται το θέλημά σου, όπως στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των αγιών σου, δώσε ημίν σήμερα, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, όπως και ημείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέχισε ημάς τον ελεγχόν, αλλά ρίξε ημάς από το προγύρο. Διευχόμεθα την Μαρία, Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ευχαριστώ Χριστός ημάς ας ημών. Μαθαίνουμε τη γραφή από το Ιερό Ξώστομο αυτά που διαβάζουμε. Είναι η ερμηνεία της Αγίας Γραφής Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Γιατί έχουμε άγνοια από αυτά τα πράγματα. Και πρώτος εγώ. Καλύτερα. Η εξομολογήθηκε και έπρεπε να δουλέψει 7 χρόνια κανόνα. Και του είπε, έλασε τρεις ημέρες, πότε θα κάνω. Προσευχή. Και έλαβα το μήνυμα να τον κοινωνήσεις, γιατί δεν ξέρεις αν ζήσει 7 χρόνια. Ναι, βέβαια. Για να του πεις, άφησε να μαρτυρώσει. Και του λέει, παίρνω εγώ όλες τις αμαρτίες αυτές που έχεις κάνει, θα σε κοινωνήσω, αλλά μην ξαναμαρτύρεις. Υπάρχει και άλλη πλευρά του Αγίου Νεκταρίου, που είναι γραμμένη σε ένα βιβλίο αγιορείτικο. Ένας αξιωματικός της αεροπορίας, Καλκανδής στο επώνυμο, πήγε στην Μέση Ανατολή, το βρήκε εδώ πέρα, ένα βόλτερ το βρήκε, παράλληλα σε όλο το σώμα. Μην τα πολύ λόγω, ήρθε εδώ πέρα, πήγε στην Αμερική σε μεγαλύτερα, πώς τα λένε, τα νοσοκομεία, του είπε ο καθηγητής Πανεπιστημίου εκεί πέρα, Σταβ, Στίβ, στη ξένη γλώσσα, μίλα και λίγο με τον Θεό. Και λέω εγώ, τι Θεό μου λέει, εγώ δεν έχω άγνοια από Θεό μου λέει, για Θεό μου λέει, αυτά τα πράγματα. Και ήρθα στην Ελλάδα, με πετάξανε σε μια μάδρα και βλέπω ένα γέρο ψηλό, με γένεια, με ράσα και μου λέει, ποιος είναι ο Σταύρος Καλκανδής. Και ήταν ο Φιλόθεος Ζερβάκος, ηγούμενος της Σπάρου, πνευματικό παιδί του Πέτρος Νεκταρίου. Ναι, λοιπόν, λέει εγώ, του λέει, συζητήσαν, θα έρθω σε πάρει με εμένα, πάμε λέει στον Άγιο Νεκτάριο, θέλεις. Λέει, να πάμε του λέει. Το πήρε, πήγε εκεί πέρα, έδινε το Νεκτάριο, έγινε, αλλά όταν ξεμολογήθηκε του είπε, για το θέμα το δικό σου, θα κάνεις να κοινωνήσεις, του λέει, 3 χρόνια, του λέει. Μα εγώ έχω λέει, 20 χρόνια παράλληλα, σου λέει. Θα κάνεις 4 χρόνια να κοινωνήσεις, του λέει. Είχε πάρει άλλο μήνυμα από ψηλά εκεί μας. Κοινώνησε, έγινε καλά, τα πήρε όλα καλά. Λέει, πάμε, πάμε. Αλλά εμείς ψάχνουμε ένα καλό ξενοδοχείο, αυτός που λέει κανόνες. Καλά, αυτό λέμε τα κανόνες. Λέει αυτός, δεν μου είχε πολλές κανόνες, δεν ξαναπάω. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Έτσι κανονικά αυτά. Ο άλλος γύρωτας μου είπε. Ο άλλος γύρωτας μου είπε. Θες να μου πεις κάτι. Όχι. Κάτι λέγαμε χθες. Α, οπότε δεν ξέρω, γιατί το καθορίσουμε έτσι, γιατί άλλους ψάχνουμε να μετέχουμε. Λοιπόν, πρέπει να πάμε, τι είναι αύριο, Τετάρτη, εγώ είναι αύριο. Τρίτη κάνει. Τρίτη αύριο. Έτσι μάλλον, για τρίτη. Πες το τηλεφωνό σου. 44-00, 2-4-00. Α, εντάξει, άστο.